Πολλά ακούγονται τον τελευταίο καιρό όσον αφορά θεσμούς αλλά και κορυφαίες προσωπικότητες όχι μόνο του ελληνισμού αλλά και παγκοσμίως. Αποτελεί βέβαια δημοκρατικό δικαίωμα του κάθε ενός να κρίνει οποιονδήποτε, τόσο τις προσωπικότητες που δρούν σήμερα στις μέρες μας όσο και εκείνες που έδρασαν στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να προσέχουμε ούτως ώστε οι κρίσεις μας να είναι τουλάχιστον αντικειμενικές, διότι πώς μπορεί να κρίνει κανείς ένα θεσμό όπως είναι οι εύζωνες, η προεδρική φρουρά, ένα σώμα, ένας θεσμός που έχει γράψει ιστορία από τα πανάρχια χρόνια. Υπενθυμίζουμε ότι εμφανίζονται πρώτα ανάμεσα στους αρχαίους Έλληνες πολεμιστές, υπάρχουν οι εύζωνοι, υπάρχουν στην εποχή της ένδοξης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ανάμεσα στις τάξεις του αυτοκρατορικού στρατού, υπάρχουν βέβαια ανάμεσα στους αρματολούς και τους κλέφτες που απελευθέρωσαν τη χώρα από τον τουρκικό ζυγό και ξεκίνησαν την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είναι εκείνοι που έδρασαν κατά τους Βαλκανικούς πολέμους και αποτέλεσαν το λεγόμενο Σεϊτάν Ασκέρ που έτρεμαν οι Κεμαλικοί κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού πολέμου που διεξήγαγε η Μεγάλη Στρατιά Μικράς Ασίας από το 1919 μέχρι το 1922. Για να πω λίγα μόνο για τη δράση των Ευζώνων. Άρα λοιπόν, όταν κρίνουμε έναν υπερχιλιετή θεσμό που έχει συμβάλει τα μέγιστα για να υπάρχουμε εμείς σήμερα ως ελεύθεροι Έλληνες και να κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα ελεύθερα και δημοκρατικά, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όλα αυτά για να είμαστε αντικειμενικοί. Τώρα όσον αφορά τον Ιωάννη Καποδίστρια, εγώ δεν παίρνω θέση, απλά λέω, όπως είπα και πριν για τους Εύζωνες, μερικά αναμφισβήτητα ιστορικά στοιχεία. Δεν κρίνω ούτε τη μία άποψη που είναι θετική, ούτε την άλλη που είναι πιο κριτική ή αρνητική. Απλά λέω τη γνώμη μου κι εγώ. Ο Ιωάννης Καποδίστριας αποτελεί μεγάλη μορφή στη Ρωσία και την Ελβετία. Η εύρυθμη, η καλή λειτουργία του ελβετικού κράτους, το οποίο αποτελείται από τρεις κυρίαρχες εθνότητες, την γερμανική, τη γαλλική και την ιταλική, λειτουργεί σωστά γιατί έχει ρυθμίσει το θεσμό τα ελβετικά καντόνια ο Καποδίστριας και έτσι λειτουργεί αυτό το κράτος, το οποίο διαφορετικά θα είχε διαλυθεί. Θα είχε απορροφήσει το γερμανικό και μεγαλύτερο τμήμα η Γερμανία που συνορεύει, το δυτικό η Γαλλία, επίσης μεγάλο τμήμα που συνορεύει και ένα μικρότερο τμήμα θα είχε απορροφηθεί από την Ιταλία. Τα καντόνια όμως που έφτιαξε ο Καποδίστριας έκανε αυτούς τους ανθρώπους να αντιληφθούν ότι παρόλο που ανήκουν σε τρεις διαφορετικές εθνότητες, τους συμφέρει να έχουν αυτό το κράτος, είναι δίκαιο το σύστημα, κανένας δεν ζει εις βάρος κανενός και έτσι, χάρη στο μεγάλο Έλληνα πολιτικό, υπάρχει εδώ και 2 αιώνες αυτό το σύστημα, πάνω από 2 αιώνες. Μετά γιατί η Ρωσία ήταν μεγάλος, ακόμα τον διδάσκονται στα σχολεία τα παιδιά, υπουργός εξωτερικών του Τσάρου. Στην Ελλάδα δολοφονήθηκε. Έδωσε τα πάντα στην Ελλάδα, δολοφονήθηκε γιατί. Γιατί χάραζε ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και αυτό δεν βόλευε τις μεγάλες δυνάμεις. Έτσι λοιπόν τον εξολόθρευσαν. Λοιπόν, όταν μιλάμε για τέτοιους άνδρες, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, πιστεύω εγώ, έχει δικαίωμα ο καθένας να λέει και το κεφαλίου του. Έτσι, εντάξει, και εγώ μπορώ να πω, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή είμαι εξωγήινος και σας μιλάω από τον πλανήτη Άρη. Μπορώ να το πω. Ποιος με σταματάει. Να, το λέω. Από εκεί και πέρα όμως, σε μια εποχή
που ο Σουλτάνος έκοβε τους υπηκόους του. Κρεμούσε τον Πατριάρχη στην πύλη του Πατριαρχείου, τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, σε μια εποχή που ο Δράμαλης, ο Χουρσίπ Πασάς, ο Μεχμέτ Αλή της Αιγύπτου είχε στείλει τον Ιμπραήμ. Την ώρα που ο Σουλτάνος είχε καλέσει τους στόλους από τη Βόρεια Αφρική, των πιστών σε αυτών Μπέιδων, την ώρα που καταστρεφόταν το Μεσολόγγι, την ώρα που όλη η Ελλάδα ήταν υπό τη φωτιά και το μαχαίρι των εισβολέων, κρίνουμε έναν ηγέτη ως μη δημοκράτη, μη δημοκρατικό, που κυβερνούσε υπό αυτές τις συνθήκες και ταυτόχρονα έφτιαχνε τα αλληλοδιδακτικά σχολεία, έναν κυβερνήτη ο οποίος έλεγε ότι η Ελλάς έχει μέγιστη ανάγκη και δεν άγγιζε ούτε ένα λεπτό από το Δημόσιο Ταμείο, αντίθετα έδινε το μισθό του. Λοιπόν, αυτά είναι αναμφισβήτητα ιστορικά ντοκουμέντα. Δεν τα λέω εγώ. Μάλιστα προτείνω, δεν ξέρω αν μπορείτε να το βρείτε, εμένα μου το είχαν αγοράσει οι γονείς μου σε πολύ νεαρή ηλικία, από μια κοπέλα, από μια πλασιά βιβλίων που ερχόταν στο σπίτι μας. Είναι η ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως του Σπυρίδωνος Τρικούπη. Εκεί μπορεί να διαβάσει κανείς και ποιος ήταν ο Καποδίστριας και όλη την ελληνική επανάσταση από μια αυθεντική πηγή.